Σύγχυση στους εκπαιδευτικούς έχει προκαλέσει εγκύκλιο σχετικά με την γιορτή των τριών ιεραρχών. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2017, η μέρα της εορτής των τριών ιεραρχών στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συμβολή των τριών ιεραρχών στα γράμματα με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Ωστόσο, η απόφαση αυτή έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το Προεδρικό Διάταγμα, καθώς σύμφωνα με το οποίο η γιορτή των τριών ιεραρχών είναι αργία. Για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπήρξαν κάποιες σχολικές χρονιές όπως ήταν το 2014-2015 που υπήρξε μια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και καθόριζε για εκείνη την ημέρα ότι θα γίνουν εκδηλώσεις και μαθήματα. Υπήρξε η περσινή σχολική χρονιά όπου των τριών ιεραρχών ήταν το Σάββατο και το Υπουργείο την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή, με εγκύκλιο του καθόρισε τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σχολείο. Και έχουμε και τη φετινή σχολική χρονιά όπου το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του αναφέρεται ότι δύναται, που σημαίνει ότι μπορούν, οι σύλλογοι διδασκόντων, συνεργασία με τον Διευθυντή, να προγραμματίσουν δραστηριότητες για τη γιορτή των τριών ιεραρχών. Επομένως, αν κάποια σχολεία προγραμματίζουν δραστηριότητες για τη γιορτή των τριών ιεραρχών, θα κάνουν αυτές τις δραστηριότητες. Αν κάποια σχολεία δεν προγραμματίζουν, δεν θα κάνουν απλά τίποτα. Το περιεχόμενο του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος επικαλούνταν εξάλλου και η Γενική Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας πριν λίγους μήνες, στην εγκύκλιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2016-2017. Αναφορικά με τις διακοπές και τις αργίες των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος. Το Προεδρικό Διάταγμα τώρα ορίζει το εξής: την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Εδώ γιατί γίνεται αυτό, και να τα πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους, για να είμαστε και ξεκάθαροι. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 104 του 79, αυτή η ημέρα για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται ως αργία. Επειδή όμως προϋπήρξαν οι εγκύκλοι που σας ανέφερα για τα σχολικά έτη 14-15 και 15-16, δημιουργήθηκε μια σύγχυση στη σχολική κοινότητα για το τι θα συμβεί. Και επειδή και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι πράγματι η γιορτή των τριών ιεραρχών θα πρέπει να εορταστεί με κάποιο τρόπο στις σχολικές μονάδες, το Υπουργείο Παιδείας αυτόν τον τρόπο δεν τον καθόρισε και άφησε στη διακριτική ευχέρεια των συλλόγων διδασκόντων και των διευθυντών σχολικών μονάδων να αποφασίσουν τα πρόσφορα μέσα και τον πρόσφορο τρόπο με τον οποίο θα εορταστεί αυτή η μέρα.